Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, παίρνανε αεροπλάνα πολλά σήμερα από εδώ. Είμαι στο σπίτι, εγώ και ο Μπούμπης. Μπούμπη, πες γεια. Θα πεις γεια. Θα πεις γεια, αγάπη. Εδώ ο κόσμος σε βλέπει, σε θαυμάζει, σε αγαπάει. Μπούμπη. Είμαστε στο σπίτι, εγώ και ο Μπουμπάκος, και τώρα ετοιμάζομαι, όπως με βλέπετε, είμαι ντυμένη, γιατί ετοιμάζομαι να πάω σούπερ μάρκετ για να πάω να πάρω φόρμες στον Μπάμπι, γιατί δεν του κάνει τίποτα. Και το πρωί που σηκωθήκαμε ψάχναμε να βρούμε φόρμες που μπορεί έστω να μην του είναι σαν σοτσάκι, αλλά όλες ήταν μικρές. Οπότε ξεκινάω να φύγω τώρα για να προλάβω, η ώρα είναι 11, οπότε φεύγω τώρα. Μπουμπί, εσύ θα πας κάτω να κοιμηθείς. Γιατί έχουμε βάλει, όπως καταλαβαίνει, το χαλί, και ο Μπούμπης δεν καταλαβαίνει ότι το χαλί δεν είναι πάνω και μπορεί να μας το κατουρίσει. Όχι, μωρέ, πες, δεν στο κατουράω, μωρέ. Τον αγαπώ. Λοιπόν, και τα λέμε στη συνέχεια, σε λιγάκι δηλαδή. Φιλάκια πολλά, να πέσει το intro. Λοιπόν, είμαι Κηφισιά. Δεν ξέρω, έχω παρκάρει στου μπιπ τη μάνα. Έκανα χαζομάρα γιατί πρέπει να το πάω στο πάρκινγκ. Δεν το πήγα στο πάρκινγκ γιατί έχει ωραία μέρα να περπατήσω λίγο. Οπότε παρκάρα, δεν ξέρω πού είμαι, δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Τι κάνω τώρα? Πείτε μου πώς θα βγω στα μαγαζιά. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε και ο Θεός βοηθός. Αν ο άνθρωπος είναι πόντιος, είναι πόντιος. Περπάτησα αρκετά και ξαναγύρισα πίσω στο αμάξι, γιατί ξέχασα το πορτοφόλι μες στο αμάξι. Πώς το ψάχνεις ρε εσύ χωρίς το πορτοφόλι? Το μεταξύ δρόμοι εδώ πέρα είναι ανηφόρες κατηφόρες. Άντε πάνω να πάμε. Εντάξει, να λοιπόν δούμε. Είμαι στο κέντρο της Κηφισιάς, όχι ακριβώς στο κέντρο, είμαι στο ηλεκτρικό της Κηφισιάς. Ωραία βγήκα, αλλά μετά δεν θυμάμαι που άφησα το αμάξι. Τρελή εντελώς. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, είμαι εδώ στην Κηφισιά, κάθομαι εδώ μονάχη στο παγκάκι και περιμένω το πρίγκιπα. Ο πρίγκιπας βέβαια δεν πρόκειται να έρθει, λέμε τώρα, γιατί δουλεύει, αλλά είμαι εδώ στο πάρκινγκ, στο πάρκο. Λοιπόν, και κάθομαι γιατί έχω αφήσει το αμάξι, όπως σας είπα, πολύ μακριά και έχω περπάτημα, οπότε ξεκουράζομαι, κάθομαι εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχω ξανάρθει και είναι πάρα πολύ ωραία και για περπάτημα, να έρθεις με τα παιδάκια σου, να κάτσουνε, να παίξουνε, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σπίτι να σας κάνω ένα super haul. Τα πράγματα που πήρα στον Μπάμπι και τι πήρα για μένα, τι πήρα και για μένα, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Εγώ και τα περιστεράκια. Περιστεράκι. Έλα εδώ. Περιστεράκι. Και ξαφνικά έρχεται και μια γατούλα. Γατούλα. Γατούλινη. Πού είσαι ψιψίνα, φεύγει ψιψίνα, πάει μόνη της κάπου. Λοιπόν, μόλις μπήκα αυτοκίνητο, περπάτησα αρκετά, το ξαναλέω. Μιλάμε για πολύ περπάτημα, αδερφέ μου. Φυσικά πολύ περπάτημα. Θα μου πεις γιατί δεν το βάλες σε πάρκινγκ. Άμα είσαι πόντιος, είσαι πόντιος. Λοιπόν, φεύγω και πάω μάρκετ τώρα. Πάω σούπερ μάρκετ γιατί η ώρα περνάει και τα παιδάκια σε λίγο θα σχολάσουνε και τρέχα γυρευόπουλος. Τα λέμε μετά. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι στον Μπάμπι βρήκα πάρα πολύ ωραία πράγματα, του πήρα αρκετά πράγματα γιατί το παιδί δεν είχε. Βέβαια δεν πήρα στους άλλους δύο, θα γίνει, μιλάμε, σπίτι πόλεμος. Αν θέλετε μπορώ να σας τους γράψω κιόλας, να τους δείτε.
Θα γίνει πανίκος. Ειδικά ο Δημήτρης θα πάθει σοκ. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά, είναι τρία παιδιά. Δεν γίνεται να ψωνίσουμε ταυτόχρονα και για τους τρεις. Οπότε ψώνισα σήμερα στον μεγάλο και την άλλη εβδομάδα θα ψωνίσω στον μικρό και την παρεπόμενη εβδομάδα θα ψωνίσω στη μικρή. Πεινάμε λοιπόν σπίτι μαζί με τα παιδιά, γιατί την ώρα που πήγα να πάω, την ώρα που πήγαινα για σούπερ μάρκετ, με πήρανε τηλέφωνο ότι ο Μπάμπης ήταν λίγο αδιάθετος και πήγα και τον πήρα. Τους πήρα δηλαδή και τους τρεις μαζί. Πήρα μετά τη Μαρίλια, μετά πήρα το Δημήτρακο και ήρθαμε σπίτι. Οπότε, σούπερ μάρκετ χολ, γιόκ. Ζάρα χολ, γιαπ. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα να σας δείξω τι πήρα πρώτα απ' όλα για τον Μπάμπη. Πήρα αυτό εδώ το μπλουζάκι, το φουτεράκι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια θα φοράω και εγώ αυτά τα φουτεράκια του Μπάμπη μου, γιατί όπως βλέπετε αρχίζει και μεγαλώνει. Και το είχε στα 9,99. Είναι από το Pacman Space, γράφει κάτι τέλος πάντων, που μου άρεσε πάρα πολύ. Το είχε από 17,95-9,99. Φουτεράκι απλό. Φουτεράκι απλό, δεν έχει κάτι, play, soccer και κάτι τέτοια. Αυτό κάπου έχει πέσει μέσα η τιμή, θα σας την πω μετά, δεν ξέρω, πάντως είναι γύρω στα 7. 9. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Προσέχω για να μην κάνει και χράτσα χράτσα η σακούλα. Λοιπόν, του πήρα αυτό το μπλουζάκι, το οποίο είναι Fortnite. Τρελάθηκε. Και το είχε 10,95. Λοιπόν, και συνεχίζω, γιατί πριν χτύπησε το κινητό και θα απαντήσω. Σας έδειχνα αυτή εδώ, που του πήρα τη λευκή. Του την πήρα 9,95. 9,95. Ωραία. Καλούλα. Καλούλα. Ωραία είναι. Λοιπόν, και του πήρα και ένα φούτερ. Αυτό εδώ. Που τι άλλο θα είχε πάνω, πέραν από το PlayStation. Του την πήρα 17,95. Την είχε αυτή, είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε εδώ πέρα. Είναι τα τέτοια του PlayStation. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά αγόρασα για τον Μπάμπη. Πάμε να δούμε τι πήρα για μένα. Έχω χαρεί πάρα πολύ με τις αγορές που έκανα. Λοιπόν, εδώ είναι η απόδειξη που πλήρωσα του Μπάμπη και θα σας πω αμέσως πόσο έκανε το μπλουζάκι, που δεν σας είπα τη τιμή. Μπλούζα t-shirt, μπλούζα... Το παντελόνι, παντελόνι, παντελόνι. Μπλούζα. Πρέπει να είχε γύρω, παιδιά, δεν το βρίσκω τώρα. Πρέπει να είχε γύρω στα 9,99. Ναι, γύρω στα 9,99 το είχε. Έχω την εντύπωση. Αγάπη μου ήρθες, έλα. Λοιπόν, είστε καλεσμένες. Είστε καλεσμένες. Τα γόρι μου, το όμορφο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι πήρε η κυρία της. Έψαχνα πάρα πολύ καιρό να βρω ένα ποτάκι αρβιλάκι. Είμαι λίγο δύσκολη. Δεν θέλω να έχει πάρα πολλά. Οπότε τώρα που πήγα στο Ζάρα, βρήκα αυτά εδώ που μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι αυτά εδώ. Θα τα βάλω και μετά για να τα δείτε. Είναι σαν στυλ κάλτσας εδώ πέρα, έτσι, και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ γιατί ήταν απλά, χωρίς τρουξ, χωρίς πολλά. Και τα είχε, τα είχε 39,95. Θα τα βάλω μετά να τα δείτε πως είναι και φορεμένα, αλλά ήταν super wow. Και λέω, με τι θα τα συνδυάσω άμα θέλω, εντάξει με τα τζινάκια και αυτά, κάτι γίνεται. Και βρήκα αυτό το τζιν, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, θα σας το δείξω αμέσως. Που είναι με λάστιχο και είναι αυτό, το βλέπετε. Μετά να γυρίσω την κάμερα λίγο εδώ και να σας το δείξω έτσι. Τι λέτε, είναι το στυλ που μου αρέσει και πιάνει και πάνω στη μέση. Και είπα να βάλω αυτό με το αρβιλάκι. Πολύ ωραίο τζινάκι, θα σας το δείξω και μετά φορεμένο. Λοιπόν, τι άλλο θα έπαιρνα, όπα δεν φαίνομαι, μισό λεπτό να γυρίσω την κάμερα.
Πήρα ένα μπλουζάκι απλό, να το, το οποίο θα το συνδυάσω, με το συγκεκριμένο παντελόνι και το αρβιλάκι. Και πήρα και αυτό το παντελόνι που είναι με λάστιχο και μ' άρεσε πάρα πολύ, να το. Και αυτές ήταν οι αγορές μου. Όχι, ψέματα, Μπούμπι. Δεν ήταν αυτές οι αγορές μου. Πήρα τι άλλο, φανελάκι, απλό, μακό, μαύρο, που τα φοράω πάρα πολύ εγώ. Να το. Το οποίο και αυτό μπορώ να το συνδυάσω απλά με το αρβιλάκι μου. Λοιπόν, σύνολο νούμερο 1. Σας το δείχνω κοντά για να το δείτε το παπούτσι. Είναι τέλειο, είναι θεϊκό. Εάν το βρείτε, προτείνω να πάνε να το πάρετε. Εκτός ότι έχει απίστευτο πάτημα και σας μιλάει μία κοπέλα, μαμά, κυρία, πείτε με όπως θέλετε, η οποία φοράει μόνο αθλητικά γενικά, και σας πάω σιγά σιγά να σας δείξω και το τζινάκι. Να το. Το οποίο είναι ψηλόμεσο, δηλαδή αν έχετε κυλίτσα όπως εγώ, είναι τέλειο, τέλειο, δεν φαίνεται τίποτα. Πίσω είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν σακουλιάζει. Και δύσιμο να με του. Και ο Μπούμπης εδώ. Πουμακί. Λοιπόν, το αρβιλάκι. Πήρα αυτό εδώ το παντελόνι. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι σε στυλ κουστούμιου περίπου. Και θα το βάλω ακριβώς έτσι όπως το βλέπετε. Με το μπλουζάκι αυτό το καινούριο που πήρα. Το οποίο δεν είναι και αυτό κάτι ιδιαίτερο. Απλό, ένα απλό σαν μπλεκτούλι που μπλουζάκι. Δεν έχει κάτι άλλο. Σας ήρθα να σας κάνω και την πασαρέλα μου εδώ. Μήπως το δείτε και κάπως λίγο καλύτερα. Και σας φιλώ. Σας χαιρετώ. Να σας πω μισό λεπτό πριν σας κλείσω ότι το παντελόνι το τζιν το είχε 29,95. Γιατί δεν σας το είπα. Και το μπλουζάκι το μακό 5,95, γιατί δεν σας τα είπα. Λοιπόν, σας φιλώ. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, να το απολαύσετε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι δεν σας άρεσε, τι σας άρεσε. Ας είναι λιγότερα αυτά που δεν σας άρεσαν, να το πω. Και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye, γεια, yeah, γεια. Yeah.